Πάμε όμως τώρα να ασχοληθούμε με το σημερινό θέμα της εκπομπής, την καλλισθενική γυμναστική, και θα υποδεχθούμε τον προπονητή και πρωταθλητή της καλλισθενικής γυμναστικής, τον κύριο Γιώργο Δραμητινό. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλό σας βρήκα. Να είστε καλά. Να πούμε ότι είστε πρωταθλητής Ελλάδος στην καλλισθενική γυμναστική στην κατηγορία Power για το 2022-23. Ήσασταν δεύτερος στο παγκόσμιο στην κατηγορία Street Lifting Classic 2023. Έχετε βέβαια αρκετά χρόνια εμπειρίας έτσι στη σωματοδομική άσκηση και ως προπονητής αλλά και ως κριτής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και βέβαια κατέχετε και το πανελλήνιο ρεκόρ στις βυθίσεις στα συν 48 κιλά. Ναι, μάλιστα. Εντυπωσιακό θα λέγαμε το βιογραφικό σας. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι γνωρίζοντας τον κόσμο, λέγοντας καλλισθενική γυμναστική τι εννοούμε, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία άνθηση και αρκετό ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ναι, ισχύει. Η καλλισθενική είναι κατά βάση μία άσκηση υψηλής δυναμικής έντασης, αναερόβια κατά βάση, που βασίζεται σε μονοαρθρικές και πολυαρθρικές ασκήσεις με το βάρος σώματος ως αντίσταση και μόνο. Υπάρχει προοδευτικότητα σε αυτό το σύστημα προπόνησης και γι' αυτό απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Από απλές ασκήσεις όπως είναι η κάμψεις, η έλξεις και οι βυθίσεις, καταφέρνουμε να κάνουμε πολύ δύσκολες ασκήσεις με την πάροδο του χρόνου όσο γινόμαστε πιο δυνατοί. Mm-hmm. Πραγματικά ομολογουμένως είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς την καλλισθενική γυμναστική, και να πούμε ότι μπορεί να έχει γίνει έτσι ευρύτερα γνωστή θα λέγαμε τα τελευταία χρόνια, ωστόσο έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και έχει πραγματικά μία ολόκληρη φιλοσοφία φέρει η συγκεκριμένη γυμναστική. Πολύ σωστά. Έτσι είναι ένας τρόπος ζωής. Πείτε μας πολύ λίγο σωστά. Έτσι γι' αυτό, για το κάλος και το σθένος που φέρει και η λέξη. Το κάλος είναι η ομορφιά. Το κάτι το όμορφο. Mm-hmm. Το σθένος είναι η σωματική αλλά και η ψυχική δύναμη, καθώς και η δυνατότητα του ατόμου να ανταπεξέλθει φυσιολογικά, αλλά και καλύτερα από φυσιολογικά, σε καταστάσεις έντονου στρες ή άγχους. Μάλιστα. Πάντως μοιάζει, για να είμαι ειλικρινής, μοιάζει αρκετά δύσκολο το εγχείρημα του να προσπαθήσει κανείς να ασχοληθεί με την καλλισθενική γυμναστική. Μοιάζει σαν να ξεπερνάς πραγματικά τον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Σίγουρα είναι, αλλά σε ποια πτυχή της ζωής μας δεν καλούμαστε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι. Δυνατότεροι, πιο αποδοτικοί. Η εξέλιξη έρχεται πάντα μέσα από σκληρή δουλειά σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μας. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι χρειάζεται και προσπάθεια για να τα καταφέρουμε σε οποιοδήποτε τομέα. Πείτε μας λίγο σε ποιους απευθύνεται η καλλισθενική γυμναστική, αν υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί κάποιος ή οποιοδήποτε αγαπά τη γυμναστική μπορεί να ασχοληθεί. Απευθύνεται σε όλους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, από 8 μέχρι 108 πραγματικά. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Η μόνη προϋπόθεση είναι να έχει όρεξη το άτομο για σκληρή δουλειά. Να βάλουμε δηλαδή τον εαυτό μας σε μια διαδικασία στρες για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πιο πριν. Mm-hmm. Αυτό. Βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα από την εκγύμναση έτσι, αθλητών δικό σας, κατά την ώρα της προπόνησής σας. Mm-hmm. Επειδή βλέπουμε ότι η καλλισθενική γυμναστική έτσι σχετίζεται με τη μυϊκή ενδυνάμωση, ίσως κάποιοι θεωρούν ότι δεν αφορά στις γυναίκες. Φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι έτσι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εξάλλου όλοι μας θέλουμε να είμαστε δυνατοί και αδύνατοι. Σωστό και αυτό. Και η καλλισθενική μπορεί να το προσφέρει αυτό. Mm-hmm. Οπότε αφορά και στα δύο φύλλα και σε όλες τις ηλικίες. Πολύ σωστά. Όπως είπατε. Να πούμε βέβαια ότι σίγουρα για να φτάσει κανείς σε ένα υψηλό επίπεδο πρωταθλητισμού όπως είστε εσείς, χρειάζεται και πολύ ωρη και επίπονη προσπάθεια. Φαντάζομαι όπως γίνεται σε κάθε έτσι, άθλημα που σχετίζεται με τον πρωταθλητισμό. Σίγουρα χρειάζεται προσπάθεια, υπομονή και επιμονή για να φτάσει κάποιος σε ένα υψηλό επίπεδο. Αλλά καλό θα είναι να στρέψουμε την προσοχή μας στα ωφέλη που έχει αυτού του είδους η άσκηση στον απλό τον κόσμο. Στο να βελτιώσει δηλαδή την καθημερινότητά του, mm-hmm. στο να γίνει καλύτερος σε δουλειές απλές, καθημερινές. Γιατί με τον καθιστικό τρόπο ζωής του σήμερα, νομίζω όλοι έχουμε κάτσει. Σωστά. Οπότε είναι αναγκαίο πλέον. Βελτιώνει τη στάση σώματος, να νιώθεις πιο καλά και πάει λέγοντας.
Σίγουρα είναι πολλαπλά τα ωφέλη και από αυτό το είδος της γυμναστικής. Να μας πείτε λίγο έτσι και για τις δικές σας διακρίσεις, που είναι πολύ σημαντικές, τις ανέφερα στο ξεκίνημα, και να μας πείτε και πόση δουλειά υπάρχει πίσω από όλο αυτό, γιατί οι διακρίσεις σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο σίγουρα είναι κάτι σπουδαίο. Εντάξει, ισχύει, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου. Υπάρχει πολλή δουλειά πίσω από αυτό. Από πολύ μικρή ηλικία έκανα πρωταθλητισμό από τα 6 μου μέχρι τα 12 στην ενόργανη. Έφυγα, πήγα σπουδές και βρήκα την καλλιτεχνική και ξαφνικά αποφάσισα ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω στο μέλλον. Έχει και στοιχεία ενόργανης μέσα, το βλέπουμε. Έχει, όπως και η ενόργανη είναι σωματοδυναμική άσκηση. Είναι και αυτή η άσκηση με το βάρος του σώματος. Απλά η καλλιτεχνική είναι λίγο διαφορετική από την ενόργανη. Πολλοί την μπερδεύουν και είναι λάθος αυτό. Γιατί γίνεται πολύ πιο εξατομικευμένα. Στην ενόργανη είναι λίγο κουτάκια. Αν δεν μπορείς, δεν προχωράς. Εδώ πηγαίνει ανάλογα με το άτομο, τις δυνατότητες, τις ανάγκες. Σωστά. Και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο τώρα και τι περιλαμβάνει έτσι, το αθλητικό καλεντάρι για το προσεχές διάστημα. Τι υπάρχει στο αγωνιστικό σας πρόγραμμα στη συνέχεια. Έχω ένα πολύ ψηλό στόχο. Είναι η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Θα γίνει στο Μιλάνο, στην Ιταλία. Πότε? 15 με 18 Δεκέμβρη. Πολύ ψηλά ο πύχης, λοιπόν. Έχουμε ανεβάσει τον πύχη ψηλά. Πέρυσι βγήκαμε δεύτερη, φέτος, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, όταν είστε σε τόσο υψηλό επίπεδο, η δεύτερη από την πρώτη θέση νομίζω ότι... Ήταν με ένα κιλό διαφορά, σκεφτείτε. Δεν απέχει πολύ, οπότε δικαίως νομίζω διεκδικείτε την πρώτη θέση. Πείτε μας λίγο σε τι επίπεδο βρίσκεται γενικότερα η Ελλάδα σε ό,τι αφορά στην καλλιστενική γυμναστική. Βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα. Έχουμε αρκετές διακρίσεις και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε πανευρωπαϊκό. Στην Κρήτη υπάρχει ενεργή συμμετοχή και η καλλιστενική κερδίζει όλο και περισσότερο κόσμο. Σε αυτό το σημείο, βέβαια, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, ο οποίος έχει βοηθήσει αρκετά στο κομμάτι να φτιάξει κάποια πάρκα στο Ηράκλειο. Στα ενετικά τείχη. Στα ενετικά τείχη. Έχει συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία των πάρκων αυτών, τα οποία πάρκα είναι ανοιχτά προς όλους, προς όλο το κοινό. Και έχει ανταπόκριση αυτό. Και έχει αρκετή ανταπόκριση και σε μικρούς και σε μεγάλους. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ στους προσωπικούς μου χορηγούς, οι οποίοι με έχουν βοηθήσει και με στηρίζουν στην προσπάθεια αυτή που κάνω, η οποία είναι το Paintball Κρήτης, ο Τσαγκαράκης ο Κωστής, το Flow 868, το γυμναστήριο που δουλεύω, και η Μαρία Βασιλείου, Παντελή Σταυρουλάκη στο Develop Store και η Cretan Holidays του κύριου Μπαντουβά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα έλεγα να κλείσουμε έτσι στέλνοντας ένα μήνυμα σε όσους μας βλέπουν και γιατί θα τους λέγατε να ασχοληθούν με την καλλιστενική γυμναστική. Όπως είχε πει και ο Ηρόδοτος, είναι κρίμα για έναν άνθρωπο να μεγαλώσει χωρίς να δει την ομορφιά και το σθένος που μπορεί να έχει το σώμα του. Οπότε είναι ένα υψηλό κίνητρο αυτό να αναζητήσει το κάλος και το σθένος μέσα από την γυμναστική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο παγκόσμιο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά.